Μου έχει δοθεί το δικαίωμα να το πω. Την Παρασκευή το μεσημέρι δέχτηκα τηλέφωνο από τον κύριο Ζαγορίτη και μου είπε ότι ο πρόεδρος θα είναι στην Αιτωμιλίτσα. Δεν θέλει να δει κόσμο. Φρόντισε κάποιο από τα βράδια να έρθει απάνω, γιατί ξέρουμε ότι έχει και εσύ φορτωμένο πρόγραμμα. Εγώ μίλησα, είχε μιλήσει στη συνέχεια και με τον κύριο δήμαρχο της Κόνιτσας και έτσι το Σάββατο το βράδυ με τη γυναίκα μου και τον εγγονό μου πήγαμε αφού είχαμε... Τον είδατε δηλαδή σε μια τελείως ιδιωτική συνάντηση. Τον κάθε υποψήφιο τον προωθεί η δουλειά του και η προσωπικότητά του. Εγώ ποτέ δεν το έχω παίξει πατρόνος για κανέναν, εντάξει, για να τελειώνει αυτό το θέμα, ούτε μου έχει δοθεί τέτοιο δικαίωμα από τη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα στον κύριο Καραμαλή θύμισα εκεί στη συζήτηση ότι το 2002 του είπα βάλτε κάποιον άλλον υποψήφιο, κάναμε μια βόλτα στο Μέτσο και αφήστε με εμένα του λέω. Θα πούνε ήρθε ο Βλάχος από τα βουρά μας, κάνει τον νομάρχη. Το θυμόσαστε του λέω. Το θυμάμαι μου λέει και σου είπα προχώρα και δεν υπάρχει άλλη συζήτηση. Αν θα είμαι υποψήφιος και εφόσον είμαι όπως είμαι σήμερα θέλω να είμαι άλλη μια φορά στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Μάλιστα. Αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες που θα δημιουργηθούν τότε. Τίποτε άλλο δεν είπα. Τις συνθήκες και τις εσωτερικές στην παράταξή σας λέτε ή τις πολιτικές. Τις πολιτικές γενικότερα. Αν... Μετράς, ας πούμε, αν είσαι χρήσιμος για τον τόπο ή δεν είσαι. Αυτό είναι πάντα το κριτήριο για μένα. Και είμαι πεπισμένος ότι δεν μπορεί να γίνει ποτέ διοίκηση στην αυτοδιοίκηση με απλή αναλογική. Ναι. Δηλαδή τώρα αυτά είναι μόνο για ανθρώπους οι οποίοι νομίζουν ότι λύνουν μαθητικά συμβούλια. Το λέω προς όλες τις κατευθύνσεις, γιατί εδώ θα είμαστε, αν συμβεί κάτι τέτοιο, ούτε προπολογισμό λειτουργίας του έτους δεν θα έχει κανένα. Αλλά το ίδιο ενισχύει για την κυβέρνηση, για το κεντρικό κράτος. Έφερε την απλή αναλογική. Την έφερε, αλλά εκεί θα πρέπει να... Θα δούμε. Ναι, θα επόμενε εκλογέ μπορεί να γίνει. Εννοώ δεν τη βλέπω να κολλάει την κυβέρνηση σε τίποτα. Δεν φοβάται τα μπάχαλα που μπορεί να δημιουργηθούν οπουδήποτε. Εδώ είναι χειρότερο μπάχαλο. Εκεί μπορεί να βρεθούν 2-3 παρατάξεις, βλέπετε γίνεται και να τραβήξουν. Εδώ είναι μπάχαλο που δεν θα μπορεί να πάρει αποφάσει.